ιστορία της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου μοιάζει λίγο με παραμύθι. Έχει το δράκο της, τη βασιλοπούλα της, έχει την κουζίνα με τις μαγικές συνταγές, έχει φτωχά παιδιά που γυρνάν όλη η μέρα στους πλούσιους μαχαλάδες πουλώντας μπισκότα. Έχει πλούσιους και φτωχούς, ταξίδια και περιπέτειες, αλλά πολλές περιπέτειες. Και φυσικά διαθέτει ένα καλό τέλος. Με σκληρή δουλειά και αισιοδοξία, με εντιμότητα και τόλμη, με σεβασμό στον καταναλωτή μας, είδαμε τους κόκκους μας να πιάνουν τόπο. Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν ζούσε σε μια πλούσια πόλη που την έλεγαν Κωνσταντινούπολη και ήταν πρωτεύουσα μιας απέραντης αυτοκρατορίας μια φτωχή ελληνική οικογένεια με το πιο κοινότυπο όνομα, οικογένεια Παπαδοπούλου. Ο πατέρας Γιάννης ήταν ξυλουργός και τα έφερνε δύσκολα βόλτα με την πολυμελή του οικογένεια, τη γυναίκα του Μαρία και τα τρία μικρά τους παιδιά, τον Νίκο, τον Ευάγγελο και τον Θεόφιλο. Για να βοηθήσει τον άνδρα της και τα παιδιά της, η κυρία Μαρία ζήμωνε και έψινε κάθε μέρα κάτι τεσπέσια γευστικά μπισκότα με μυστική συνταγή φυσικά. Όλο το σπίτι μοσχομύριζε. Τα τρία αδέλφια ξεχυνόντουσαν με το πανεράκι τους στους μαχαλάδες της πόλης, πουλώντας τα πεντανόστιμα μπισκότα της μητέρας τους. Κάπως έτσι κατόρθωνε η φτωχή οικογένεια Παπαδοπούλου να τα βγάζει πέρα. Βρισκόμαστε στο 1916. Η κυρία Μαρία κάθε μέρα φουρνίζει όλο και περισσότερα μπισκότα. Τα τρία μικρά αλωνίζουν καθημερινά την πόλη και γυρίζουν κάθε βράδυ σπίτι τους εξαντλημένα, αλλά με άδεια πανέρια. Η κυρία Μαρία έχει δώσει τώρα πια και το όνομα που προεβλέπεται στα μπισκότα της. Τα ονομάζει Πτιμπέρ. Ενώ ο άντρας της φτιάχνει μια ξύλινη σφραγίδα με την οποία τα μπισκότα σφραγίζονται και γίνονται έτσι πιο αναγνωρίσιμα. Η γαλλική ονομασία Πτιμπέρ, δηλαδή μικρά μπισκότα βουτύρου, είναι επιβεβλημένη, αφού η γαλλική ζαχαροπλαστική είναι φημισμένη σε όλη την Ευρώπη και η Κωνσταντινούπολη, ως μεγάλη πρωτεύουσα, ακολουθεί και αυτή το σειρμό, τη μόδα δηλαδή της εποχής. Και φτάνουμε στο σκοτεινό 1922. Η μικρασιατική καταστροφή που βρίσκεται σε εξέλιξη στα μικρασιατικά παράλια δεν αφήνει κανένα περιθώριο ακόμη και στους Έλληνες της πόλης. Η Μαρία Παπαδοπούλου χωρίς τον άνδρα της και με τα τρία παιδιά της επιβιβάζονται σπευσμένα στο πλοίο που θα τους φέρει στη μακρινή Μασαλία. Το ταξίδι κουραστικό. Το πλοίο θα σταματήσει μερικές μέρες για ένα εφοδιασμό υποχρεωτικά και στον Πειραιά. Η οικογένεια Παπαδοπούλου κατεβαίνει στο λιμάνι και αποφασίζει να δει και την Αθήνα, λίγο προτού το πλοίο του συνεχίζει το ταξίδι του για τη Μασαλία. Ας κάνουμε και εμείς μια μικρή παύση στη διήγησή μας και ας επισκεφθούμε νοερά την Αθήνα του 1922. Τα πρώτα χρόνια η παρουσία των προσφύγων έδινε μια πολύ θλιμμένη όψη στο κέντρο της Αθήνας. Ιδιαίτερα σε όλο το μήκος της Αθηνάς, στο Μοναστηράκι και την πλατεία Λουδοβίκου Δημαρχείου, οι περιφερόμενοι Ρακένδιτοι πρόσφυγες ήταν μια ζωντανή, διαρκής υπενθύμηση της μεγάλης καταστροφής. Μιας καταστροφής την οποία οι Αθηναίοι ήθελαν να ξεχάσουν το γρηγορότερο. Οι δρόμοι είχαν γεμίσει παράγκες και πάγκους όπου οι αγωνιούσες προσφυγικές οικογένειες προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν το βιοπορισμό τους πουλώντας από τρόφιμα και ρούχα μέχρι οικιακά σκεύη και εφόδια. Από κοντά φυσικά ακόμη πιο πρόχειρα καφενεία και μαγέρικα συνέθεταν με την αταξία, τη βρωμιά και το συνωστισμό τους μια χαοτική θα έλεγε κανείς εικόνα. Η εικόνα συμπληρωνόταν από τα υπαίθρια σαράφικα της Αιώλου όπου οι πρόσφυγες αντάλλασαν τα τιμαλφή τους. Για να μην ξεφύγει τελείως η κατάσταση, ο Δήμος αναγκάστηκε να δημιουργήσει στην Αθηνάς, στη Βαρβάκιο, μια νέα, πιο συμμαζεμένη παραγκούπολη, ειδικά για την αγορά των προσφύγων. Ο αθηναϊκός λαός και ιδιαίτερα οι λαϊκές τάξεις υποδέχτηκαν με θέρμη τους πρόσφυγες και ξεχνώντας τα δικά τους βάσανα και προβλήματα, στριμώχτηκαν για να δώσουν χώρο, να δώσουν θέση σε μια μεγάλη ανθρώπινη μάζα που τριπλασίασε τον πληθυσμό της πόλης. Πίνοντας τον καφέ τους σε ένα καφενείο κοντά στο Μοναστηράκι, η οικογένεια διαπίστωσε με έκπληξη ότι οι Αθηναίοι είχαν παντελή άγνοια από μπισκότα. Αυτό ήταν. Η ιδέα έλαμψε σαν άλλη αστραπή. Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα και σε ένα λεπτό η οικογένεια Παπαδοπούλου αναφώνησε. Μένουμε Ελλάδα. Επόμενοι μήνες βρίσκουν την οικογένεια Παπαδοπούλου να μένει σε μια προσφυγική πολυκατοικία κοντά στο Λυκαβητό και φυσικά παλιά μου τέχνη κόσκινο να ψήνει πτιμπέρ σε ένα παλιό φούρνο που είχε αγοράσει. Ο Νίκος, ο Ευάγγελος και ο Θεόφιλος, παλικαράκια πια, βολτάρουν με τα ποδήλατά τους στις γειτονιές της Αθήνας και οι παλιοί Αθηναίοι μαθαίνουν σιγά σιγά να τρώνε μπισκότα. Στην Ευρώπη συντελείται σταδιακά μια σοβαρή μεταβολή. Τα μπισκότα, λιχουδιά πολυτελείας της λέμαρχης και σπάταλης γαλλικής γαστρονομίας ήδη από το 18ο αιώνα δίνει τη θέση του στο μπισκότο τρόφιμο. Αυτή η γαστριμαργική μεταβολή ευνοεί αφάνταστα το πτιμπέρ, που είναι χορταστικό χωρίς να λιγώνει, αφού είναι ελάχιστα γλυκό. Οι δουλειές με τα μπισκότα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Το 1935 η οικοτεχνία μπισκότων Παπαδοπούλου μετατρέπεται σε βιοτεχνία, αφού εγκαθίσταται σε ένα μικρό εργοστάσιο στα Πετράλωνα, δίπλα στις γραμμές του ηλεκτρικού και αγοράζει τα πρώτα της μηχανήματα. Ένα μικρό φορτηγό έχει αναλάβει τη διανομή που λίγα ακόμη χρόνια πριν γινόταν με ποδήλατα. Ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος έχει ήδη αναλάβει το τιμόνι της βιοτεχνίας.
αυτό που διακρίνει τα πρώτα βήματα της βιοτεχνίας δεν είναι μόνο το καλό μπισκότο, το ανάγλυφο με τα δοντάκια, αλλά και μια προηγμένη για την εποχή εμπορική αντίληψη. Τα μπισκότα συσκευάζονται σε καλέσθητα τετράγωνα κουτιά από λευκοσίδηρο με ελκυστικές ετικέτες. Κυριαρχούν παιδικά μοτίβα. Ταυτόχρονα είναι και πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι στους οποίους μπορεί κανείς να φυλάξει όταν αδειάσουν χίλια δυο πράγματα. Έτσι, μικρή βιοτεχνία αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εγχώριο ανταγωνισμό, μικρές βιοτεχνίες και φούρνους όπως είναι ο Τσίτος στην Πανεπιστημίου και κυρίως τις εισαγόμενες αγγλικές και γαλλικές ετικέτες. Κάπου εδώ τελειώνει και η περίοδος της παλιάς Αθήνας και το παραμύθι μας τελειώνει. Ας επαναλάβουμε και εμείς τον στερεότυπο και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Η νεότερη ιστορία της εταιρείας δεν είναι διόλου παραμύθι και σίγουρα η παραπάνω ευχή μας έπιασε. Πράγματι και ζήσαν αυτοί καλύτερα. Στη νεότερη ιστορία της πόλης μας, τα μπισκότα Παπαδοπούλου μετατρέπονται από βιοτεχνία σε βιομηχανία. Το 1955 ανοίγει το εργοστάσιο της Πέτρου Ράιλι, που είναι και η σημερινή έδρα της επιχείρησης. Ακολουθούν τα εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη το 1974, στο Βόλο το 1984 και στα Ινόφυτα το 1990. Ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος θα μας δώσει σε δύο γραμμές τη φιλοσοφία της επιχείρησης, που από το 1971 έγινε ανώνυμη εταιρεία. Εμείς οι παλιοί κάναμε προσεκτικά επιχειρηματικά βήματα και όχι ρηψοκίνδυνα άλματα και εφαρμόζαμε πάντα μια μακρόπνοη στρατηγική. Έτσι, με σκληρή δουλειά και αισιοδοξία, με εντιμότητα και τόλμη, με σεβασμό στον καταναλωτή μας, είδαμε τους κόπους μας να πιάνουν τόπο. Δίπλα στα πτυμπέρ προσθέθηκαν κράκες, κρακεράκια, τα μιράντα, τα γεμιστά, τα καπρίς, διάφορα αρτοσκευάσματα και άλλες τόσες λιχουδιές. Όλα τα παραπάνω πλούτηναν τις επιλογές και άνοιξαν για την επιχείρηση ακόμη περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και τη δυνατότητα για πετυχημένες εξαγωγές σε 40 χώρες του εξωτερικού. Οι λέξεις μπισκότα και Παπαδοπούλου είναι πλέον ταυτόσιμες για τον καθένα μας. Από το 1996 η εταιρεία πιστοποιεί σταδιακά όλες τις διοικητικές και παραγωγικές της μονάδες σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλισης τροφίμων, ενώ σήμερα απασχολεί χίλια άτομα. Ο πατριάρχης της επιχείρησης, Ευάγγελος Παπαδόπουλος, φεύγει από τη ζωή το 2002. Μετά το θάνατό του, τη διεύθυνση της επιχείρησης ανέλαβε η πρωτότοκος κόρη του Ευαγγέλου, η Ιωάννα, σπουδαγμένη χημικός, η οποία από μικρή ηλικία εργαζόταν στην επιχείρηση του πατέρα της. Από το 2008, η Ιωάννα Παπαδοπούλου κατέχει το 100% των μετοχών της επιχείρησης, γεγονός που καθιστά την εταιρεία μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση και την μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία που διευθύνεται από γυναίκα. Χίλιοι περίπου εργαζόμενοι, μορφωμένα στελέχη, απόφοιτοι ΑΕΗ, ΤΕΗ, κάτοχοι μάστερ σε ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων και πληθωρική κοινωνική προσφορά που περιλαμβάνει μόνιμη χορηγία παιδικού μουσείου, καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης με την επί 2 δεκαετίες χορηγία του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, δημιουργία παιδότοπων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ανθρωπιστική βοήθεια με διάφορες δωρεές ή χορηγίες ή άλλες δραστηριότητες. 4 εργοστάσια, όλα πιστοποιημένα κατά το Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και για την ασφάλεια τροφίμων κατά το πρότυπο με τεχνολογικό εξοπλισμό που εφοδιάζεται συνεχώς με κάθε νέα εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας. Εξαιρετική ποικιλία προϊόντων με δεκάδες βραβεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις και εμπορικές επωνυμίες που καθιερώθηκαν στην ελληνική και όχι μόνο αγορά, όπως Miranda, Cream Crackers, Γεμιστά, Caprice Cookies, Butter Cookies, Nutri Cookies, Πολυδημητριακά, Digestive, Mascot, Marie, Rondo, Βουτήματα Μάμας, Κανέλας, Speculoos, Cheese Crackers, Pig Crackers, Batonets, Κρακεράκια, Twist, Φρυγανιές, Crispies, Μεσόγειος Γεύση, Κριτσίνια και φυσικά η ναυαρχίδα της εταιρείας, τα μπισκότα Ptiber. Εξαγωγές σε 5 ηπείρους και περισσότερες από 30 χώρες του κόσμου, οι οποίες απορροφούν το 10% περίπου της ετήσιας παραγωγής. Οι διαχρονικές αρχές της συγκλονιστικής πορείας ενός αιώνα παραμένουν ζωντανές και στις μέρες μας. Ποιότητα, καινοτομία, σεβασμός και φροντίδα για τον καταναλωτή, κοινωνική προσφορά, όλες οι αξίες που περιλαμβάνονται νοερά στην ξύλινη σφραγίδα των μπισκότων Παπαδοπούλου, που πρώτος έφτιαξε το 1916 στην Κωνσταντινούπολη ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα της επιχείρησης www.papadopoulou.gr μπορεί κάποιος να εκτιμήσει το κοινωνικό πρόσωπο της επιχείρησης. Χορηγίες και δωρεές εκεί που πρέπει πιστοποιούν ότι ποτέ η οικογένεια δεν ξέχασε την ταπεινή καταγωγή της. Χαμόγελα από την εταιρεία ΕΙ Παπαδόπουλος ΑΕ. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν αποτελεί για την ΕΙ Παπαδόπουλος ένα ακόμη όρο στην ορολογία του σύγχρονου επιχειρήν. Αντιθέτως, σημαίνει προσφορά η οποία είναι πηγαία, καθημερινή και ειλικρινής. Δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από πράξεις με τις οποίες η εταιρεία προσπαθεί να επιστρέφει στην ελληνική κοινωνία μέρος της αγάπης και της εμπιστοσύνης που της δείχνει εδώ και 90 χρόνια. Σκοπός της ΕΙ Παπαδόπουλος είναι να χαρίζει χαμόγελα κάθε μέρα και περισσότερα, κάθε μέρα σε περισσότερους. Χαμόγελα στα παιδιά, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία, στην παιδική μέρημνα και φροντίδα.
χαμόγελα στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΙ Παπαδόπουλος ΑΕ συμμετέχει ενεργά και στηρίζει τις δράσεις των παρακάτω. Τράπεζα Τροφίμων, Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας, Κοινωνικά Παντοπολία Δήμων και Κοινοτήτων, Ιερές Μητροπόλης Αθηνών, Πειραιός Νεαπόλεως, Μεγάρων Σαλαμίνας, Πετρούπολης, Άνω Λιωσίων, Μονεμβασίας και Σπάρτης, Ενωρίας Ελασίας. Κέντρο Συμπαράστασης του Ανθρώπου. Δεσμός μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ευχόμαστε ολόψυχα και η επόμενη, τέταρτη γενιά της οικογένειας να συνεχίσει αταλάντευτη την πορεία που χάραξαν οι προηγούμενες γενιές της, προσφέροντας απλόχερα στους εργαζόμενους στην επιχείρηση και στους φανατικούς φίλους καταναλωτές των προϊόντων της όλα τα αγαθά της συγκλονιστικής πορείας της. Επιλέγοντας με επιμονή, σαν επαγγελματίες ή καταναλωτές, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα προϊόντα που μας προσφέρει η ιστορική αυτή ελληνική βιομηχανία, ένα από τα λίγοστά διαμάντια που μας απέμειναν, της δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης που την αξίζει και με το παραπάνω. Thank you.